Μπάμπα και Ρώτα. Ο Μπάμπα θα σεντράρει ένα πέσιμο. Πέρασε η μπάλα από τον Χατζησαφή. Δείτε το ξανά πως βρέθηκε στο έδαφος ο Τόμας. Ο Τόμας στην πλάτη του έχει τον Βίντα. Ωραία η κίνηση του Μπάμπα, ο οποίος μπήκε στην περιοχή και γύρισε. Κωνσταντέλιας, γκολ! Ο Πάουκ στο τρίτο λεπτό. Σας λέγαμε ότι θέλει να μπει δυνατά και το καταφέρνει. Ο Κωνσταντέλιας με φοβερό πλασέ μετά την εξαιρετική κίνηση του Τόμας και το γύρισμα από τον Μπάμπα στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Σας λέγαμε ότι ο Πάουκ δεν έχει σκοράρει στην έδρα του στο πρώτο τέταρτο και το κάνει σε αυτόν τον τελικό. Ο Τόμας δεν μπορεί να απομακρύνει ο Αραούχο. Έγινε το 1-2 Αραούχο σε θέση βολής από το πλάι και έχασε την ευκαιρία του αγώνα ο Ελίασον. Άτσαλο πλασέ από τον Ελίασον, ο οποίος στο 5 βρέθηκε σχεδόν τετατέτ. Και ο Χατζησαφή τώρα. Ο Ζιβκόβιτς είναι μπροστά από τον Χατζησαφή. Μπήκε ωραία προς τα μέσα, αποφεύγοντας το σέρβο και ελευθέρωσε τον Αραούχο. Είχε κάνει κίνηση ο Πινέδα, προτίμησε τον Χατζησαφή. Τώρα η μπάλα για τον Μεξικανό. Προσποιήθηκε ξανά. Ψάχνει το δεξί πόδι. Μπήκε στην περιοχή. Έχει χώρο τώρα ο Πινέδα. Γκολ! Φανταστικό γκολ από τον Πινέδα, ο οποίος χόρεψε την άμυνα του ΠΑΟΚ. Κανείς από τους τρεις που βρέθηκαν μπροστά του δεν κατάφερε να τον ανακόψει. Στην άλλη γωνιά από αυτή που περίμενε το σούτο Κοτάρσκι, δοκάρει και μέσα και στο 9 έχουμε το 1-1. Δείτε ξανά, όλη η άμυνα του ΠΑΟΚ είναι οργανωμένη στην περιοχή. Ότο τρώει την προσποίηση, φεύγει από τον Ζιβκόβιτς. Δεν μπορεί ο Μεϊτέ, δεν μπορεί ο Κετζιόρα. Κλειστή γωνιά. Δοκάρει και μέσα. Ο Μεϊτέ δεν προλάβει ο Τάισον. Ο Ρώτα πέταξε την μπάλα για τον γρήγορο Ελίασον. Ο Μπάμπα όμως ακολουθεί. Ο Ελίασον μάζεψε ωραία με το αριστερό και σέρβιρε απέναντι. Δεν βγήκε ο Κοτάρσκι και βγάζει την μπάλα σχεδόν πάνω από τη γραμμή. Φοβερή απόκρουση από τον Κοτάρσκι, ο οποίος περίμενε, δεν βγήκε. Στο πλασέ του Πινέδα όμως έχει απάντηση με το στήθος. Με Κουλιεράκι και Τζιόρα μείνεται ο ΠΑΟΚ. Ο Πόνσε ψάχνει επιλογές. Ο Αραούχο θα πλασάρει. Ο Κοτάρσκι λέει όχι ξανά. Και ο Μπάμπα απομακρύνει. Ο Ζιβκόβιτς με πολύ δύναμη. Ο Κουλιεράκης θα γυρίσει. Ο Αθανασιάδης δοκάρει. Δοκάρει και νέο κόρνερ. Τώρα υπάρχει άδειο γήπεδο για τον ΠΑΟΚ. Ο Τάισον πήγε προς τα μέσα. Έρχεται να πάρει το rebound ο Κωνσταντέλιας και να κρατήσει την μπάλα κοντά στην περιοχή. Μπήκε σε αυτή ο Ζιβκόβιτς με φάλτσο απέναντι. Ο Σβάμπο Αθανασιάδης! Καταπληκτική επέμβαση από τον Αθανασιάδη στην καρφωτή κεφαλιά του Αυστριακού. 67ο λεπτό. Ο Ζιβκόβιτς είναι στην εκτέλεση. Δεν βγαίνει ο Αθανασιάδης. Δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά πάσα από τον Κετζιόρα. Η απομάκρυνση δεν είναι καλή στην περιοχή. Ο Κωνσταντέλιας! Ο Αθανασιάδης! Φανταστικός ο Αθανασιάδης, κρατάει το 1-1 στο 67. Ο Γιόνσον πήρε την κεφαλιά, το ίδιο έκανε και ο Κετζιόρα. Θέλει να τρέξει ο Κουλιεράκης με τον Πόνσε. Έκανε φάουλ ο Κουλιεράκης, λέει ο Στοντέρ. Και πάνω στην μπάλα τον Χατζησαφή. 75ο λεπτό, καλή εκτέλεση από τον Ιρανό. Σβάμ, έρχεται το γκολ! Έρχεται ο Βίντα να κάνει το 1-2 από το λάθος του Σβάμπ. Ο Κοτάρσκι έχει απάντηση, αλλά ο Κροάτης μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα. 1-2 η ΑΕΚ στο 75, στην μοναδική τελική της στο μάτς για το δεύτερο ημίχρονο. Ωραία εκτέλεση, ο Σβάμπ. Έρχεται ο Κοτάρσκι να απομακρύνει, αλλά ο Βίντα ακολουθεί και με το κεφάλι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ένα γκολ που μπορεί να είναι πάνω από το μισό πρωτάθλημα για την ΑΕΚ. Τάισον, το γύρισμα από τον Σαστρέ. Ο Κάλενς με ύψος την μπάλα. Έχασε στην συνέχεια ο Σαμάτα. Το σουγκόλ! Κωνσταντέλιας ξανά! Τι λάθος έκανε ο Κάλενς. Διπλό λάθος, το οποίο τιμωρεί ο Κωνσταντέλιας στο 81. Ο Κάλενς δεν καταφέρνει να απομακρύνει. Με την πρώτη προσπάθεια έδωσε πολύ ύψος την μπάλα, περίμενε από τον Αθανασιάδη, στη συνέχεια δεν μπορεί, ο Σαμάτα προς τα πίσω, κανείς πάνω στον Κωνσταντέλια. Στη γωνία είναι ο Ντεσπόντοφ.
Γεμάτη περιοχή του Αθανασιάδη. Ο Βούλγαρος εκτελεί στο πρώτο δοκάρι. Ο Σάστρε θα σουτάρει. Πέρασε η μπάλα. Πόλης, γκολ! Ο ΠΑΟΚ γυρίζει το μάτς στο 90 με τη βολίδα του Ισπανού. 3-2 ο δικέφαλος του Βορρά. Εκεί που το μάτς έμοιαζε χαμένο με την κεφαλιά του Βίδα στο 75, ο Σάστρε βρίσκει το γκολ. Η μπάλα περνάει από πάρα πολλά πόδια. Ο Βούλγαρος εκτελεί στη μικρή περιοχή, κεφαλιά από τον Κουλιεράκη. Η μπάλα πέρασε δίπλα στο δοκάρι. Και ο Σρέντερ σφυρίζει για τελευταία φορά. Ο ΠΑΟΚ γυρίζει τούμπα το μάτς και δίνει άλλο χρώμα, άλλο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ κρατούσε τον τίτλο, κρατούσε το πρωτάθλημα στα χέρια της μέχρι το 81. Ενώ υπάρχει αρκετή ένταση εκεί με τον Αλμέιδα. Είναι και παίκτες της ΑΕΚ. Εδώ κοιτάξτε τον Αλμέιδα, είναι έξαλλος ο Αλμέιδα, τον παίρνει αγκαλιά ο Τάισον. Ο Αλμέιδα, ο οποίος έχει πιάσει από τον λαιμό έναν άνθρωπο εκεί. Έξαλλος είναι ο Αργεντινός τεχνικός, δεν μπορεί να τον ηρεμήσει κανείς ούτε από τον πάγκο της ΑΕΚ. Κοιτάξτε τον Αλμέιδα, πρώτη φορά τον βλέπω έτσι. Ούτε ο Στάνκοβιτς μπορεί να τον ηρεμήσει ούτε κανένας.